ενημέρωσης τα τελευταία χρόνια, για να μπούμε τις τελευταίες δεκαετίες, είναι ένας χώρος μεγάλων αλλαγών και τεχνολογικών και αλλαγών από την άποψη του τρόπου άσκησης της πληροφόρησης και του τρόπου ελέγχου της πληροφόρησης, θα έλεγα. Από τη στιγμή, μάλιστα, που η ενημέρωση γίνεται πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας, η ποιότητα της ενημέρωσης εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό και από την ποιότητα της επιχειρηματικότητας. Και αυτή είναι μία από τις μεγάλες αλλαγές που όλοι τις ζούμε. Άκουσα και πολλές αναφορές στο θέμα αυτό για διαπλοκή κλπ. Αλλά νομίζω πρέπει να το δούμε πιο συγκεκριμένα το θέμα αυτό, διότι ενδεχομένως είναι πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται η αντιμετώπιση του. Η κυβέρνηση επιχειρεί με το νομοσχέδιο αυτό μία τομή. Και η τομή ακριβώς είναι ότι προσπαθεί να αλλάξει το σύστημα ενημέρωσης με στόχο την ποιότητά της και τη δημοκρατία σε αυτό, προσπαθώντας ταυτόχρονα να αλλάξει και το μοντέλο επιχειρηματικότητας. Και νομίζω έτσι πρέπει να κατανοήσουμε την προσπάθεια την οποία γίνεται. Και βέβαια εδώ υπάρχει ένα θέμα αρχής και υπάρχει ένα θέμα συγκεκριμένων ρυθμίσεων. Το θέμα αρχής είναι αν συμφωνούν τα κόμματα ότι αυτό το σύστημα που έχουμε σήμερα δεν είναι δημοκρατικό, αλλά δεν είναι και βιώσιμο. Επιφυλάσσει τεράστια βάρη για την κοινωνία, αν λάβουμε όπως είμαστε τον τεράστιο δανεισμό που υπάρχει, αλλά και για τους εργαζόμενους. Το θέμα λοιπόν αρχής είναι μία συμφωνία ότι αυτό το σύστημα πρέπει να αλλάξει. Και αυτό το νόημα θα είχε μια ψήφος επί της αρχής, επί του νομοσχεδίου. Από εκεί πέρα υπάρχουν ρυθμίσεις προς συζήτηση. Θα δυσκολευτούν τα κόμματα που θα καταψηφίσουν επί της αρχής να πείσουν την κοινωνία ότι καταψηφίζουν επί της αρχής και ταυτόχρονα δεν θέλουν να υπάρχει το σημερινό σύστημα. Η καταψήφιση επί της αρχής στην πράξη σημαίνει να υπάρχει το ίδιο αυτό σύστημα. Και αυτό θα είναι πολύ οδυνηρό αν συμβεί. Και ελπίζω δεν θα συμβεί. Βεβαίως, θα ήθελα να τονίσω με έμφαση ότι όλα αυτά τα οποία ακούγονται για την ανάγκη να λειτουργεί η αγορά, να λειτουργούν οι θεσμοί, να λειτουργεί ο ανταγωνισμός, είναι πολύ ωραία να τα δούμε ως προοπτική, αλλά δεν πρέπει να αφαιρεθούμε από το τι συμβαίνει σήμερα. Τι συνέβη ως σήμερα και γιατί συνέβη και τι είναι αυτό που θα κάνει την αλλαγή από αύριο το πρωί. Δεν είναι κάποια πρόσωπα το πρόβλημά μας, κατά την άποψή μου τουλάχιστον. Δεν είναι κάποιοι ευνοημένοι απλώς από αυτό το σύστημα. Δεν είναι κάποια σκάνδαλα επιμέρους, σποραδικά, σε ένα σύστημα που λειτουργεί υγιώς κατά τον άλλα. Ούτε είναι κάποιοι επιμέρους νόμοι που πρέπει να αλλάξουν. Είναι ένα σύστημα εξουσίας που έχει δημορφωθεί στη χώρα μας. Είναι ένα σύστημα που στηρίζεται τόσο σε τυπικές θεσμικές ρυθμίσεις, όσο και σε άτυπες σχέσεις συμφερόντων που έχουν οικοδομηθεί εδώ και χρόνια ή και δεκαετίες. Γι' αυτό χρειάζεται μία συστημική αλλαγή. Ο νόμος αυτός είναι ένα μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου που έχουμε. Για να αλλάξουν τα πράγματα πρέπει να αλλάξει το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Πρέπει να αλλάξει το τραπεζικό σύστημα. Πρέπει να αλλάξει το μοντέλο επιχειρηματικότητας. Μόνο σε ένα τέτοιο πλαίσιο θα λειτουργήσει και αυτός ο νόμος. Δεν μπορεί ένα επιμέρους στοιχείο αυτού του συστήματος να αποδειχθεί αρκετό. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να κάνω μια σύντομη αναφορά σε αυτό που κι εσείς πολλοί άκουσα να λέτε για τη διαπλοκή, επισημένοντας ορισμένες, να μου επιτραπεί όρος, υλικές διαστάσεις, συγκεκριμένες διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση είναι ο δανεισμός των επιχειρήσεων παροχής ενημέρωσης. Δεν έχουμε ακριβή στοιχεία. Κάποια στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί πλησιάζουν από ό,τι φαίνεται την πραγματικότητα και αυτή λέει ότι τα χρέη των επιχειρήσεων αυτών υπερβαίνουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. 1 δισεκατομμύριο και πλέον. Θα πει κανείς γιατί είναι πρόβλημα, πολλές επιχειρήσεις δανείζονται και στην πορεία εξοφλούν τα χρέη τους. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις μέσω μαζικής ενημέρωσης έχουν αρνητική καθαρή θέση. Έχουν χάσει τα κεφαλαιά τους μετά από σειρά ζημιογόνων χρήσεων. Άρα μιλάμε για δανεικά και αγύριστα και αυτό πρέπει το Κοινοβούλιο να το γνωρίζει.
Στις περισσότερες περιπτώσεις τα δάνεια αυτά δεν θα εξοφληθούν και θα περίμενα μια μεγαλύτερη ευαισθησία από τα κόμματα σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Το τι θα γίνει δηλαδή με αυτό το πρόβλημα. Έχουμε επιχειρήσεις βαμπύρ. Επιχειρήσεις δηλαδή οι οποίες ζουν και όχι μόνο στον χώρο της ενημέρωσης, αλλά γενικότερα στην οικονομία, επιχειρήσεις οι οποίες ζουν εφόσον δανείζονται. Η δεύτερη διάσταση, η πρώτη λοιπόν διάσταση είναι ο δανεισμός. Οι τράπεζες δεν είναι πια δανειστές των επιχειρήσεων, οι τράπεζες είναι οι πραγματικοί κεφαλαιούχοι των επιχειρήσεων. Υπάρχει ένα θέμα, όλα αυτά ήταν νόμιμα, δεν θα αναφερθώ εγώ σε αυτό. Γίνεται έρευνα από ό,τι γνωρίζουμε, από τη δικαιοσύνη. Η δεύτερη διάσταση έχει να κάνει με τα έσοδα των επιχειρήσεων των μέσων ενημέρωσης, βασικό στοιχείο των οποίων είναι η διαφήμιση. Και εδώ όμως δεν έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα, διότι δυστυχώς οι τράπεζες δεν υπάρχει κάποιο σύστημα διάβγειας. Οι τράπεζες δηλαδή δεν αναρτούν κάπου, να ξέρει κανείς, πόσες χορηγίες κάνουν και πού, σε ποια κανάλια ή σε ποια site δίνουν χρηματοδοτήσεις. Όταν κάποιο site, παραδείγματος χάρη, φωνάζει κάτω τα χέρια από τους τραπεζίτες, το κάνει επειδή το πιστεύει ή μήπως υπάρχει από πίσω μια χορηγία η οποία έχει ως αντάλλαγμα τις κραυγές αυτές. Από τα στοιχεία πάντως που έχουμε, τα ανεπίσημα, προκύπτει το εξής ενδιαφέρον συμπέρασμα. Σε πολλές περιπτώσεις οι τράπεζες δεν δίνουν μόνο δάνεια, αλλά με τις διαφημίσεις που δίνουν στα κανάλια καλύπτουν και μεγάλο μέρος των ντόκων των δανείων τα οποία δίνουν. Διαμορφώνεται δηλαδή ένα κλειστό σύστημα. Έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες γίνονται με δανεικά και έχουμε και αυτές τις επιχειρήσεις σε ορισμένες περιπτώσεις και τα δάνεια εξυπηρετούνται από τους δανειστές, δηλαδή τις τράπεζες. Αυτό συνέβαινε σίγουρα στους καλούς καιρούς, τώρα σε μικρότερο βαθμό. Η τρίτη διάσταση είναι η συναλλαγή αυτού του συστήματος με το πολιτικό και κομματικό σύστημα. Θα περίμενε κανείς από τα κόμματα που το υπηρέτησαν αυτό το σύστημα, που ήταν μέρος του συστήματος, μια μεγαλύτερη ειλικρίνεια. Την επικαλέστηκε ο κύριος Κουτσούκος, αλλά δεν άκουσα τίποτα. Εδώ λοιπόν έχουμε οι τράπεζες να προσφέρουν στις επιχειρήσεις, δάνεια και έσοδα, και οι επιχειρήσεις βεβαίως τι προσφέρουνε, προστασία. Και αυτό επεκτείνεται και στο κομματικό πολιτικό σύστημα. Διότι όλο αυτό το σύστημα εξουσίας, όπως είπα, θέλει πολιτική νομοποίηση, θέλει νόμους, θέλει πολιτικές αποφάσεις, θέλει διατάγματα. Αυτό είναι λίγο πολύ το σύστημα που έχουμε σήμερα, το οποίο η Τρόικα, πρέπει να προσθέσω, δεν όθησε στην αλλαγή του, το προστάτευσε. Θα τα πούμε αυτά, με τα ανοχής σε ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, θα τα πούμε αυτά σε λίγες μέρες όταν συζητήσουμε για την ανακεφαλαιοποίηση. Πώς δηλαδή η Τρόικα και οι ελληνικές κυβερνήσεις προστάτευσαν αυτό το σύστημα που μόλις περιέγραψε. Εμείς τώρα, λέει η κυρία Βούλτεψη, θα κάνουμε τα ίδια. Λοιπόν, κυρία Βούλτεψη, περιμένετε να δείτε. Το επιχείρημα λοιπόν κάποιων ότι και αυτή η κυβέρνηση, το επιχείρημα λοιπόν κάποιων ότι μπορεί και αυτή η κυβέρνηση να είναι σαν τις προηγούμενες και στη θέση του χαλίφη να βάλει άλλο χαλίφη, είναι ένας φερετζές για να κρύψουν κάποιοι τη στήριξη που δίνουν στο σημερινό σύστημα διαπλοκής. Εμείς, επειδή άκουσα τον κύριο Λεβέντη να μιλάει για τις αξίες αριστεράς και τη φιλοσοφία μας, εμείς πιστεύουμε ότι από τη στιγμή που έχει γίνει επιχειρηματικό παίγνιο και ενημέρωση, ο πλουραλισμός ενημέρωσης μπορεί να στηριχτεί καλύτερα και από τον πλουραλισμό των μορφών και των φορέων παροχής ενημέρωσης. Εμείς είμαστε υπέρ λοιπόν ενός πλουραλιστικού συστήματος, στο οποίο έχουν θέση και δημόσιοι φορείς και ιδιωτικοί φορείς, αλλά και συνεταιριστικοί και άλλοι κοινοπρακτικοί φορείς. Και αν το 8 εκατομμύρια που έχει το σχέδιο νόμου το κρίνουν κάποιοι υψηλό ή απαγορευτικό, είμαι βέβαιος ότι ο Υπουργός ή και η κυβέρνηση θα το εξετάσουν ακόμα και στη συνέχεια της εφαρμογής αυτού του νόμου.
Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσαμε να δούμε άλλα κριτήρια και εδώ υπάρχει πεδίο διαλόγου. Λόγου χάρη το κριτήριο σχέση δύο κεφαλαίων προς ξένα μπορεί να είναι πιο χρήσιμο, με την έννοια ότι ας μπουν σχετικά εύκολα στο σύστημα, αλλά να υπάρχει μετά αυστηρός έλεγχος σε ό,τι αφορά το ποιοι πράγματι θα τηρούν τους νόμους, τους κανόνες κλπ. Επομένως, έχω την άποψη ότι όσοι θέλουν να αρχίζει να αλλάξει αυτό το σύστημα που έχουμε σήμερα, το οποίο όλοι καταγγέλνουν, νομίζω ότι αυτό επιβάλλει μία ψήφο επί της αρχής και μετά βεβαίως έχει κανείς την ευχέρεια επί των επιμέρους ρυθμίσεων να διατυπώσει διαφορετικές απόψεις αν το κρίνει σκόπιμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δραγκαστάκη. Να προχωρήσουμε με...